Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο infotainment. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτή η εβδομάδα, ποιος ξέρει, αλλά έτσι κι αλλιώς οι εκπλήξεις στη ζωή είναι αυτές που την κάνουν πιο ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα έκπληξη επίσης, που έχει να κάνει με τον Φρανσουά Ολάντ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι όλες αυτές τις τελευταίες μέρες έχετε μία είδηση μετά από την άλλη και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γαλλία και στην καινούργια σχέση του Προέδρου. Τώρα όμως συνδέεται και η Ελλάδα με ένα σπίτι που υπάρχει στην Πάτμο. Δεν θυμάμαι τώρα από ποια χρονιά, αλλά φαίνεται ότι εμείς την έχουμε δει αρκετά από κοντά, την καινούρια, όπως την αποκαλούν, του Φρανσουά Ολάντ. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία. Έχουμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου. Έχουμε διάφορα να πούμε, Φίλιππε. Καλό μεσημέρι και σε όλο τον κόσμο. Καταρχήν να πούμε ότι και ο κύριος Ολάντ και η κυρία Καγέα αποδεικνύονται λάτρεις των ελληνικών νησιών. Ο Μεν Ολάντ έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τη Σύρο. Και αν θυμόμαστε όλοι, πέρυσι είχαμε βγάλει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τα τρία σπίτια που γειτνιάζουν σε ένα πανέμορφο λόφο στη Σύρο. Και εκεί δίνουν το παρόν κάθε χρόνο ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Παπαντονίου και ο κύριος Ολάντ, ο οποίος είναι πάντα επίσημος προσκεκτικός. Φοβερός συνδυασμός. Του Μπρούνου Ντελέ. Είναι φοβερός συνδυασμός, τι να σου πω. Ακριβώς. Έτσι, λίγα ναυτικά μίλια παρακάτω υπάρχει η Πάτμος, η οποία βεβαίως αποτελεί το ερμητήριο της Γκαγέ μαζί με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη, Αργεντινό σκηνοθέτη, τον Αμιγορένα. Αυτό το πολυτελές σπίτι βρίσκεται κοντά στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής και αποτελείται από δύο οικείματα. Ανήκε παλιά σε μια ευκατάστατη οικογένεια, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος του νησιού, από την Αίγυπτο. Ναι. Και αργότερα πέρασε στα χέρια μιας άλλης γαλλικής οικογένειας. Πότε ξέρουμε? Αυτά περίπου το 1995. Το 1995? Ναι. Εν συνεχεία μεταβιβάστηκε στην οικογένεια Μιγορένα και στη συνέχεια ο Αργεντινός σκηνοθέτης επισκέπτεται κάθε χρόνο το νησί. Όπως βεβαίως η Καγέ όμως δεν είχε αποκτήσει παιδιά από τον γάμο αυτό. Όχι. Και ο κύριος Στάικος, ο δήμαρχος της Πάτου, μας περιέγραψε βασικά πώς πουλήθηκε το σπίτι στην οικογένεια Μικορένα, αλλά και φυσικά... Είναι το σπίτι αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Μάλιστα, μια μπλε μπουκαλάκια. Ναι, είναι. Κοιτάξτε, αν σας φαίνεται λίγο ερείπιο, δεν έχει να κάνει με το εσωτερικό του και φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι βρίσκεται σε ένα παραδοσιακό οικισμό στην Πάτμο που έχει ανακηρυχθεί ο συγκεκριμένος οικισμός ως μνημείο της UNESCO. Ναι, πολύ τείχο βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να δει το μάτι μας ή να πούμε ότι είναι κάτι το εκπληκτικό η βίλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το οίκημα, αλλά πρέπει να διατηρήσουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά αυτού του οικισμού. Γι' αυτό είναι έτσι βαμμένο με τα μπλε τα παραθυράκια, με τον άσπρο τείχο στα σοκάκια εκεί της Πάτμου. Ναι, πόσο εκτιμάται, ας πούμε, ότι τα τετραγωνικά του σπιτιού, μεγάλο λες? Είναι δύο οικείματα, ναι, είναι δύο οικείματα μαζί που ενώνονται. Οπότε μιλάμε τώρα για τουλάχιστον 500-600 τετραγωνικά μαζί. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Τώρα από εκεί πέρα βεβαίως ο κύριος Στόικος, ο οποίος ήταν πολύ φιλικός μαζί μας, μας περιέγραψε και για την αγοροπολισία του σπιτιού, αλλά και για την ίδια την κυρία Καγέ, την οποία την είχε συναντήσει, η οποία ήταν πολύ φιλική, φιλόξενη και μια καλή οικοδέσποινα. Από εκεί πέρα την περσινή χρονιά δεν την είδε να επισκέφτεται την Πάτμο. Πώς άλλωστε. Και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για το πώς περνούσε το πρώην ζευγάρι που νοικιάζαν μοτοσυκλέτες με κουρκιβισμού και έκαναν βόλτες, που περπατούσαν στα σοκάκια του νησιού της Αποκάλυψης και γενικότερα που είχαν πάρα πολύ καλή έτσι, φιλική σχέση με πάρα πολλούς ντόπιους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες. Ήταν πολλά χρόνια με τον πρώην σύζυγο μαζί. Ναι, ναι. Πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή, αν βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ ότι επισκέπτονταν το νησί για 10 συνεχή χρόνια, πάνω να πει ότι εντάξει. Ναι. Επειδή δεν ξέρουμε πολλά για αυτό, ας πούμε. Εμείς απλά ξέρουμε, την έχουμε δει ως ηθοποιός σε κάποιες ταινίες. Και τώρα ξαναεμφανίστηκε, ας πούμε, ως καινούριο αμόρε του Προέδρου. Αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά για την προσωπική της ζωή. Σίγουρα οι Γάλλοι εκεί γνωρίζουν περισσότερα. Εμείς όμως εδώ δεν ξέρουμε πολλά. Να, όμως που τελικά... Μάθαμε και βρήκαμε και όλες και το πείσαμε. Ναι, και ήταν εδώ, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Ήταν εδώ. Μάλιστα. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες και εβδομάδες μπορεί να δούμε να παραλλάσσουν διάφορα έτσι, πρωτοσέλιδα και στο Zoogla.gr αλλά και γενικά όσο αφορά αυτή τη σχέση. Γιατί τώρα όσο γίνεται και πιο σοβαρή, όσο η κατάσταση στη Γαλλία επιδεινώνεται
Βλέπουμε και τους πολίτες να λένε ότι επισημούν το διαζύγιο του Ολάν. Νομίζω ότι θα μπαίνουμε και πιο βαθιά σε αυτή την ιστορία και θα μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Και την κυρία Τριεβελέρ, η οποία είναι έγκλειση σε μια προεδρική κατοικία, έτσι μόνη της, η οποία μόλις το Σάββατο πήρε από Παρισινό νοσοκομείο εξιτήριο, έτσι, μετά από το σοκ που υπέστη από τα δημοσιεύματα του Κλόζερ. Ναι. Βέβαια, είναι αυτό που το συζητήσαμε και στην εκπομπή μου στην τηλεόραση, στο μαγκαζίνο Live το Σαββατοκύριακο. Και είπε ένας συνεργάτης μου ότι δεν ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτό που λες η θεία δίκη, διότι και η κυρία Τριβελέρ ήταν η πέτρα του σκανδάλου για την οποία χώρισε ο Ολάν την Σακελένο Ρογιάλ. Βέβαια. Οπότε. Γι' αυτό μάλλον και οι Γάλλοι έχουν αντιδράσει έτσι. Δεν τη συμπαθούν ιδιαίτερα. Τις το φιλάνε. Φίλιππε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει δυστυχώς με εμάς εδώ και έχει να κάνει πάλι με τα φορολογικά μας. Για πάμε λοιπόν να δούμε σε τι μας αφορούν οι εισηγήσεις Θεοχάρη για την μείωση των φορολογικών προστήμων, δηλαδή το νέο σύστημα υποβολής του ΦΠΑ. Και θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, το φοροτεχνικό. Καλό μεσημέρι. Κύριε Μουζάκη, έπεσε η γραμμή μαζί. Ελπίζω να μην παίζει και το καινούριο σύστημα υποβολής του ΦΠΑ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμματάκι και επιστρέφουμε με τον κύριο Μουζάκη. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι προτάσεις για τη μείωση φορολογικών προστήμων σε συγκεκριμένες όμως περιπτώσεις που αναμένεται να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους όσους παρακολουθούν. Να είστε καλά, καλή χρονιά, δεν τα έχουμε επίσης, πει. Επίσης, καλή χρονιά με υγεία. Λοιπόν, για να δούμε ότι εκτός από την υγεία που πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε, τι θα γίνει με τα φορολογικά μας, τι σημαίνει λοιπόν αυτή η μείωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, του κώδικα δηλαδή φορολογικής διαδικασίας, που φέρνει αυτά τα ιδιαιτέρως επιβαρυντικά πρόστιμα από 1η-1η του 2014, όταν δημοσιεύτηκε αυτός ο νόμος το ΦΕΚ στις 26 Εβδόμου του 2013. Mm-hmm. Δέχτηκε κάποιες τροποποιήσεις τώρα με τον πρόσφατο νόμο του 42-23 στις 7-1 του 2014, mm-hmm. όμως αυτές δεν είναι ικανές να απαλύνουν τον πόνο που θα νιώσει ο επιχειρηματίας και το φυσικό πρόσωπο κατά την εκπλήρωση των φορολογικών των υποχρεώσεων. Τι εννοώ? Δυστυχώς, για οποιοδήποτε τώρα μη υποβολή δήλωσης ή μη καταβολή του φόρου εμπροθέσμως, τα πρόστιμα είναι τέτοια και σωρευτικά παρακαλώ, που θα υπάρχει περίπτωση για 4, 5, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 100 ευρώ να βρεθείς να πληρώνεις 4, 5 χιλιάρικα και κάτω από προϋποθέσεις να φτάσουν και σε πολύ περισσότερες δεκάδες χιλιάδων ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε είναι λοιπόν. Κύριε Μουζάκη, έτσι για να καταλάβω και εγώ λίγο καλύτερα, αυτό είναι το μέτρο το οποίο πρότεινε ο κύριος Τουρνάρας, θυμάστε, εν αγνία του Πρωθυπουργού, όταν έλειπε εκείνος σε ταξίδι στο εξωτερικό? Είναι αυτά τα μέτρα που βάζουν τους τόκους και τα επιτόκια στα φυλόμενα? Ακριβώς. Είναι αυτά τα μέτρα που μας επιβαρύνουν τόσο με τόκο στην πρόθεσμη καταβολή του φόρου, όσο και με αυτοτελές
20-30%. Ακριβώς, όσο και με αυτοτελές πρόστιμο χιλιάρικο ή 2.500 ευρώ, και μάλιστα αυτό διπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται στις περιπτώσεις υποτροπών μέσα σε μια πενταετία, όπως και την εκπρόθεσμη, πολύ σωστά όπως λέτε, υποβολή, όπου εκεί μπορούμε να φάμε σε εισαγωγικά να επιβαρυνθούμε με πρόστιμο 10-20-30% ανάλογα με το πότε πληρώνουμε το φόρο, ή ακόμα επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το ποσό του φόρου που δεν κατέβαλες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά, επειδή σε πολλές των περιπτώσεων λειτουργούν αθροιστικά, θα μας επιβαρύνουν βάναυσα. Και δεν θα υπάρχει η επιχείρηση που θα μπορεί να πληρώσει αυτές τις οφειλές. Δεν μπορεί να αντέξει καμία επιχείρηση, κύριε Μουζάκη. Οπότε λοιπόν το νομοθέτη θα πρέπει να είναι να συνετίσει τον πολίτη και την επιχείρηση και να τον κάνει να πληρώσει, όχι να τον τιμωρήσει, γιατί εδώ πρόκειται για τιμωρία και μάλιστα για σκληρή τιμωρία. Να. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος προτείνει και πρότεινε και θα προτείνει κάποιες αλλαγές στο εν λόγω νομοθέτημα και τις έχουμε συζητήσει μαζί του. Και ο άνθρωπος δεν είναι αντίθετος, όμως δεν είναι αυτός που νομοθετεί. Η Ελληνική Βουλή νομοθετεί, το Οικονομικό Επιτελείο νομοθετεί, ο κύριος Γενικός εκτελεί. Άρα λοιπόν οι ηθήνοντες του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να καταλάβουν, και εννοώ τόσο ο κύριος Μαυραγάνης όσο και ο κύριος Τουρνάρας, φρονώ βέβαια ότι πρέπει να ενημερωθεί πάρα αυτό και ο Πρωθυπουργός, γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ότι αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εξορθολογιστούν. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει η αγορά έτσι. Νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος. Οι τροϊκανοί που ίσως πρότειναν σε εισαγωγικά αυτές τις διατάξεις, νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς δεν έχουν σχέση και με την πραγματικότητα και πολλοί σύμβουλοι των υπουργών. Αυτό είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει. Ότι πολλοί δεν έχουν καταλάβει ή δεν καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Και εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είναι άνθρωποι της αγοράς, είναι ακαδημαϊκοί στις περισσότερες των περιπτώσεων που καμία σχέση δεν έχουν την πραγματικότητα. Παρακαλούμε λοιπόν πάρα πολύ να γίνουν δεκτά αυτά τα αιτήματα όλων των φορέων που παρακαλούν να μειωθούν αυτά τα πρόστιμα. Δεν ξέρουμε ποιον τρόπο, ας δει τον τρόπο η κυβέρνηση. Αυτοί νομοθετούν, δεν νομοθετούμε εμείς. Να δούμε όμως ποιος θα έχει το πιο ισχυρό λόγο, κύριε Μουζάκη, το Υπουργείο Οικονομικών ή ο γραμματέας εσόδων. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο κύριος γραμματέας μόνο μπορεί να προτείνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό αυτοί που νομοθετούν, αυτοί θα πρέπει να λάβουν μέρημνα και να κατανοήσουν αυτό που θα συμβεί. Αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας δεν ενημέρωσε καλά-καλά τον Πρωθυπουργό για το μέτρο αυτό. Κοιτάξτε, ο πολίτης και η επιχείρηση δεν θα πρέπει να πληρώσει όμως τις τυχόν αυλεψίες και ασυνονοησία μεταξύ τους. Πολύ δεν σωστά. Ενδιαφέρει αυτό τον πολίτη. Πολύ την επιχείρηση σωστά. Και τον πολίτη τον ενδιαφέρει τι θα πληρώσει. Και εκείνο που θα πληρώσει δυστυχώς θα είναι υπέρμετρα σκληρό και μη αναλογικό, γιατί το Σύνταγμά μας ορίζει ότι οι φόροι, πρόστιμα προς αυξήσεις κτλ. Πρέπει να είναι αναλογικοί. Δεν διακρίνονται τα νομοθετήματά μας αυτά από τέτοιου είδους αρχές και θα πρέπει να τα ξαναδούν. Θα καταληφθούν αυτά τα δικαστήρια. Θα πρέπει να τα ξαναδούν, γιατί εδώ κανονικά το κράτος θα πρέπει να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές αφορά το ΦΠΑ και η υποβολή του ΦΠΑ. Να δουν πώς μπορούν να τις στηρίξουν ώστε να μην κλείσουν, ώστε να μην φέρουν τους επιχειρηματίες στο να βάλουν το λουκέτο στην επιχείρησή τους και να παραμείνουν καταχρεωμένοι, να χάσουν τα σπίτια τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σίγουρα μία επιπλέον επιβάρυνση σε μία επιχείρηση που χρωστάει, έτσι, γιατί δεν κινείται τίποτα. Σίγουρα δεν είναι το σωστό και δεν είναι και ο σωστός τρόπος της υποτιθέμενης ανάπτυξης που θα μπορούσε να έχει μια χώρα σε ένα βάθος χρόνου 2-3 ετών. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Εμείς θα πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο και η κυβέρνηση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους και όχι να τις κλείσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και τις υπόλοιπες. Αν θέλουν λοιπόν αυτό, ας μας κλείσουν όλους. Αν θέλουν να μας κλείσουν φυλακή, να μας κλείσουν όλους φυλακή. Να τελειώνει η ιστορία. Προνοώ ότι δεν είναι η θέση τους αυτή. Και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και από την καθημερινότητά σας, από τους πελάτες σας, που βλέπετε πώς κινείται το κατάστημα, η επιχείρηση, έτσι. Εσείς βλέπετε από την τελευταία απόδειξη μέχρι το τελευταίο τιμολόγιο, οπότε γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Πάντως, κάποια πράγματα δεν έχουν καθόλου λογική. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, που εξαφανίστηκα προς στιγμή, ξανά εδώ είμαι, μαγική εικόνα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη, που ποια ανάπτυξη δηλαδή. Από τότε που μας περάσανε τα μνημόνια και μας λέγανε ότι ναι, μεν μνημόνιο, αλλά από εκεί και πέρα θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάπτυξη της χώρας για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Καλά, μην μιλήσουμε για ανάπτυξη. Αυτή δεν θα τη δούμε. Τουλάχιστον θα τη δούμε με βοήθεια αλωνών, από ό,τι φαίνεται. Αλλά όχι όμως να επιβαρύνουμε και τις επιχειρήσεις που με νύχια και με δόντια προσπαθούν καθημερινά να μην βάλουν το λουκέτο.
Δηλαδή αυτό δεν έχει λογική. Ας πάρουν το ΦΠΑ από τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν βγάλει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, να πάνε να τα βγάλουν από εκεί. Δεν θα το βγάλουν με ένα επιτόκιο 20-30% σε έναν άνθρωπο που μπορεί να χρωστάει 5.000 ευρώ στην εφορία. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Ελπίζω να με ακούει ο Ανέστης. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας για σήμερα. When boy meets girl is what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's some order. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's some order. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vida Bella. Hearts will play tippity-tippity, tippity-tippity, like a gay tarantella. Well, oh, sighs make you drool, just like a pas de fasu, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream and you know you are dreaming, signore. Excuse me, but you see, if I get old Napoli, that's amore. Oh, that's amore. That's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream and you know you're not dreaming, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και το Μάριο Πουμπί για να δούμε τι συμβαίνει στη Ιαπωνία, διότι αποτροπιασμός για τη γενεκτονία δελφινιών στον ορμό του Ταΐτζι. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Μάριε. Πάντως το θέμα είναι τα δελφίνια και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και γενικά τα ζώα πρέπει να προστατεύονται και δυστυχώς έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι σε κάποιες χώρες τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι τα ίδια. Μάριε. Καλησπέρα σας. Όντως, Ταΐτζι λέγεται ο κόλπος. Είναι γνωστές οι πατροπαράδοτα βάναυσες πρακτικές. Ναι, βλέπουμε τις εικόνες τώρα, Μάριε, μόνο που το βλέπω. Όντως, οι Ιάπωνες κατά καιρούς κυνηγούν κεφάλαινες και δελφίνια αυτή την εποχή. Κάθε τέτοια εποχή, λοιπόν, κάθε χρόνο. Προσπαθούν να εχμαλωτήσουν πολλά δελφίνια σε ένα συγκεκριμένο όρμο του Ταΐτζι, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο προφυλάσσεται από ντόπιους αλλοίς και δίτες, ώστε να επιτελέσουν το συσσαγωγικά θάριστο. Είναι
Δεν ξέρεις πώς να το περιγράψεις. Είναι μια θάλασσα με αίμα. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Τι κάνουνε. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, να πούμε, Μάρια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτή η πρακτική έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2009 μέσα από ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Όρμος». Και μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάνανε κάποιοι άνθρωποι που προφανώς θέλανε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για αυτό που γίνεται στη Ιαπωνία, υπήρξε και μια διεθνή κατακραυγή, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε. Παρ' όλα αυτά, οι Ιάπωνες όμως συνεχίζουν τα ίδια. Ναι, οι Ιάπωνες συνεχίζουν αυτόητοι. Καταρχήν, αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν γυρισμένο από τον ελληνικής καταγωγής Λουί Ψυχογιός, ναι, ο οποίος για να καταφέρει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, ναι, είχε υποτιτλήσει με δικά του έξοδα το DVD του ντοκιμαντέρ και το έστειλε στους 3.500 κατοίκους περιοχής, μεταφρασμένο στα Ιαπωνικά. Τότε ακολουθούσε τις οικολογικές οργανώσεις γύρω από τον κολυμπήσκο. Αυτό που συνέβη όμως το περασμένο Σαββατοκύριακο είναι ότι εκατοντάδες δελφίνια εχμαλωτίστηκαν με σκοπό να γίνει μια διαλογή τους και αυτά, κάποια από αυτά να απολυθούν σε ενηδρία και πάρκα κατά περίπου 200.000 δολάρια το καθένα και τα υπόλοιπα αναμένεται να θανατωθούν για να χρησιμοποιηθεί για λόγους εστίασης το κρέας τους. Αχ, δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά... Είναι περίεργα. Υπήρξε και κάποια αναφορά από τη νέα πρέσβη της, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιαπωνία, όμως όλα αυτά για μένα είναι ένας άχρηστος χαρτοπόλεμος, καθώς μιλάμε για δηλώσεις, ναι, μέσω τώρα Twitter. Μιλάμε για Twitter δεν και social media. Δεν γίνεται κάτι. Να σου πω όμως, Μαρία, είναι φοβερό ότι αυτό συμβαίνει και αναρωτιέμαι πού είναι όλες αυτές οι οργανώσεις εκεί που πάνε οι Greenpeace, που πάνε εκεί και στείνονται με τα σκάφη και τα αυτά και εμποδίζουν άλλους, ας πούμε, πιο ήπιες πράξεις. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εδώ διαβάζω τώρα τόση ώρα το κείμενο από το ρεπορτάζ και λέει ότι τα ζώα αυτά παραμένουν νηστικά επί τουλάχιστον 3 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής των δελφινιών που θα απολυθούν σε ενηδρία και πάρκα ακόμα και προς την τιμή των 200.000 δολαρίων το καθένα. Τα υπόλοιπα, όπως είπες εσύ, προορίζονται για την εστίαση. Ναι, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που είναι κατά κάποιο τρόπο πατροπαράδοτο αυτό το εύχημο, το κράτος της Ιαπωνίας δεν έχει καμία διάθεση να το σταματήσει. Υπάρχει η οργάνωση Sea Shepherd, η οποία είναι επιφορτισμένη γενικότερα με το να παρακολουθεί προς εκείνη την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού τις κινήσεις των Ιαπώνων ψαράδων, όμως είναι ένα κράτος σαν κράτη αυτό, υπό την έννοια ότι είναι σαν ένα καρτέλ, σαν μια μαφία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αυτός ο κολυμπήσκος είναι προστατευμένος από άτομα τα οποία έχουν αναλάβει τη φύλαξή του. Δεν είναι εύκολο να πλησιάσει κάποιος. Το μόνο που έκαναν στην προκειμένη οι άνθρωποι της οργάνωσης ήταν να δώσουν στη δημοσιότητα ένα live stream από το σημείο σε σχετικά μακρινή απόσταση, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια πιθανότητα να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Αυτά. Και να αναλάβουν δράση ίσως. Προφανώς κάτι πιο σημαντικό από ένα tweet της... Βεβαίως, και υπήρξαν και retweet από κάποιους Ιάπωνες πάλι που λένε ότι δεν είναι σωστό να σχολιάζει έτσι μια πρέσβης όλο το θέμα αυτό. Αυτό αποτελεί παράδοση δική μας. Υπήρξε επίσημη απάντηση. Πολύ ωραία παράδοση έχουμε και στην Ιαπωνία. Καλά, δεν είναι το μόνο περίεργο που συμβαίνει εκεί. Τρώνε και άλλα ζώα, ας πούμε, που εμείς τα έχουμε για κατοικίδια εδώ. Ναι, και αλλά όταν όμως μια θάλασσα γεμίζει με αίμα και βλέπεις αυτή την εικόνα, να, η εικόνα μιλάει μόνη της, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ναι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ας κινητοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί που μπορούν να κινητοποιηθούν, Μάρια, γιατί εδώ λέμε ότι τα δελφίνια είναι είδος προς εξαφάνιση σε εμάς, στα νερά τα δικά μας. Ναι, ναι. Και προστατεύονται με όλους τους τρόπους και έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι και τα δελφίνια που πέφτουν θύματα που μπλέκονται στα δίχτυα των ψαράδων κτλ. Αλλά γενικά όλο αυτό γίνεται με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι και οι ψαράδες μας. Δηλαδή δεν θα ήθελε κανείς να βρει ένα πεθαμένο δελφίνι στα δίχτυα του. Εκεί βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
που έχει να κάνει με μια τραγωδία που έγινε έτσι στην Αλφίουσα με θύμα μια 19χρονη. Νομίζω ότι έπεσε η τηλεφωνική γραμμή με τον Μάριο. Δεν πειράζει, θα το παρουσιάσουμε εμείς το θέμα. Αποχαιρέτησαν την νεαρή ποδηλάτισσα με ένα βίντεο για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος. Οι στίχοι αυτοί του Τάσου Λιβαδίτη είχαν γοητεύσει τα τελευταία χρόνια τη 19χρονη Αναστασία Μπέλου, το κορίτσι που έφυγε από τη ζωή το πρωί του περασμένου Σαββάτου έπειτα από τροχαίο στον πύργο Ηλίας. Φτιάξανε λοιπόν οι φίλοι της και οι συγγενείς ένα βίντεο, ένα τελευταίο αντίο στην άτυχη Αναστασία Μπέλου. Πάμε να το δούμε. Ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει, αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή. Γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι, φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Μάλιστα, αυτό ήταν το τελευταίο αντίο που έτσι ετοιμάσανε οι φίλοι και οι συγγενείς της Αναστασίας Μπέλου για εκείνη. Τι να πούμε, αυτά είναι τα τραγικά της ζωής. Νέα παιδιά που φεύγουν έτσι, χωρίς λόγο. Καλό ταξίδι και δύναμη στους συγγενείς της, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πάμε να αλλάξουμε όμως έτσι λίγο, να αποφορτιστούμε, να αλλάξουμε σελίδα. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ραματσότη μας άλλαξε λίγο τη διάθεση. Γυρνάμε σελίδα και πάμε να δούμε ποια είναι τα θέματα του govastileto.gr σήμερα. Κοντά μου η Αγγελική Στόγια. Καλησπέρα και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε. Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά. Όντως, σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Εγώ θέλω τώρα όμως να σχολιάσουμε λίγο τα τηλεοπτικά. Ωραία. Είδες εχθές Dancing with the Stars. Το νομίζω ότι τώρα πλέον πάμε προς τον ημιτελικό. Είναι ο πρώην ημιτελικός. Είναι το 13ο live αυτό ο χθεσινό Kim. Για μία ακόμη φορά είδε ο αστυνομικό έκλειψε τις εντυπώσεις με κάποιους να λένε ότι ήταν και η καλύτερη εμφάνιση. Δεν ξέρω τώρα, είναι καθαρά υποκειμενικό βέβαια όλο αυτό. Εντάξει. Ναι, η εμφάνιση νομίζω ότι ήταν καλή, τουλάχιστον αρμόζει με την ηλικία της και σε όλο το look. Και βέβαια ήταν λίγο spacey. Ήταν λίγο γκάγκα. Λίγο, ναι. Από το διάστημα. Είχαμε και τους guest χθες καλύτερους καλεσμένους, τους καλεσμένους έκπληξη. Ήταν η Βίκη Χατζηβασίλειου, η οποία χόρεψε. Την είδαμε και αυτή λοιπόν να έχει ταλέντο τελικό στο χορό. Χόρεψε φλαμέγκο, φόρεσε ένα πράσινο ωραίο φόρεμα. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε η Χατζηβασίλειου. Αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Εντάξει, δεν γίνεσαι τώρα με ένα και δύο μαθήματα επαγγελματίας χορευτής. Σίγουρα και χορεύτρια. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Θέλω να σχολιάσουμε τον, πώς να τον αποκαλέσουμε, τον ναι, έξαλλο χορό της Ευαγγελίας Αραβανή και με της Κατερίνας Στικούδη, που δεν μπορώ να πω, νομίζω ότι γυναίκες και άντρες μείνανε λίγο άφωνοι έτσι, για αρκετή ώρα, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενες, που έτσι νομίζω ότι δεν το έχουμε ξαναδεί κιόλα σε Dancing with the Stars. Δεν έχουμε ξαναδεί, είναι χορεύει ζευγάρι γυναικών. Όχι, είναι και αυτό. Έτσι με τέτοιο τρόπο, και θέλω με τέτοιο να πω τρόπο. Ότι όλοι οι χοροί έχουν, ας πούμε, εντάξει, και τα ωραία τους και τα... και τα κομμάτια τα λίγο πιο σεξι, αν θέλεις, αλλά συμφωνώ. Αυτό ήταν λίγο, ήταν μια δόση παραπάνω από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Ήταν μια δόση παραπάνω, εμένα δεν ήταν της δικής μου αισθητικής και γούστου. Έχω να πω ότι γράφτηκαν και πολλά αρνητικά σχόλια από ανθρώπους, τέλος πάντων, που έχουν είτε στο Twitter είτε στο Instagram. Για πες, τι γράψανε. Γράφανε ότι ήταν πολύ προκλητικό, ότι δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων, έγραφαν εκφράσεις που ήταν, ναι, ήταν παρά ήταν σεξι. Έτσι. Νομίζω ότι δεν ήταν για το Dancing with the Stars, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί μεν να ήταν χορός, αλλά ήταν όλα έτσι μία δόση παραπάνω. Μία δόση παραπάνω, βέβαια, ξέρουμε πολύ και καλά. Και το styling, και, δηλαδή έτσι, όλο, σωστά. Όλο μαζί ήταν μία δόση παραπάνω. Να πούμε ότι βέβαια καταλαβαίνουμε ότι η παραγωγή θέλει να κάνει και άλλα νούμερα. Αν το συγκρίνουμε με το The Voice που το έχει ξεπεράσει σε νούμερα, έτσι, το Dancing with the Stars, έχει φτάσει και 15 μονάδες πάνω από το show αυτό. Λέτε να είναι μια βλέα στο Dancing with the Stars, να, δηλαδή στο τέταρτο, να είναι το τέταρτο και τελευταίο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Ξέρει, βέβαια τώρα όμως και. Εμένα με κούρασε, ας πούμε, σε αυτό, θέατρο αυτό. Μιλάω. Το The Voice τώρα είναι κάτι φρέσκο, είναι κάτι καινούριο που είναι ένα κόνσεπτ του εξωτερικού. Το έχω παρακολουθήσει. Το προγραμμάτιζε ο Αντένα εδώ και 2 χρόνια για να γίνει. Να ξέρεις, από ό,τι γνωρίζω. Και όλοι σίγουρα θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, Αγγελική. Πάντως, εχθές δεν ξέρω αν ήταν η απεγνωσμένη προσπάθεια το να ξαναπροσελκύσει κόσμο ο χορός αυτός. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού συμμετέχουν οι κοπέλες, μια παραγωγή, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πει όχι. Συμφωνώ. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο το δίδυμο, γιατί θα γίνω και κακιά στο τέλος. Είναι δύο πολύ ωραίες κοπέλες, σεξι και οι δύο. Δεν ξέρω, περισσότερο η Κατερίνα Στικούδη μας έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικούς χορούς, όχι τόσο η Ευαγγελία Ραβανή, η οποία φάνηκε να το έχει στην τελική. Το απέδειξε χθες ότι έχει έναν κρύβο, έναν αρκετά σεξι και αυτή την από χαρακτήρα. Ήταν όλο μαζί. Ήταν έτσι παραπάνω. Ναι, στους άντρες νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και θα διαφωνούν αυτή τη στιγμή μαζί μας. Εντάξει, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα μπορεί να κοιτάς κάτι έτσι, επειδή εκείνη τη στιγμή σε αποπληζεί. Απ' την άλλη όμως είναι και η επιλογή το τι βλέπω. Βλέπω Dancing with the Stars και έχω συνηθίσει να βλέπω τσα-τσα-τσα, ταγκό, δεν ξέρω εγώ τι, και ξαφνικά βλέπω αυτό. Αν το σκεφτεί κανείς. Πρόστιχο, αυτή είναι η λέξη που του αρμόζει. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο The Voice που έχουμε έτσι ένα ωραίο βιντεάκι που φτιάξανε εκεί backstage και δείχνει ποιος ή ποια πετάει τον Πετάει εισαγωγικά έτσι, εκτός. Καρέκλας. Ποιος ή ποια κάθισε στην καρέκλα του. Για πάμε να το δούμε.
δύο, ένα, πατάς. Αυτό το βίντεο τώρα τι, ποιος το τράβηξε? Αυτό το βίντεο τράβηξε ο Θέμης Γεωργαντάς, ο οποίος ήταν εκεί, το ανέβασε στην σελίδα του The Voice. Ως backstage. Ως backstage, ένα από τα διαλύματα λοιπόν, η αγαπημένη του Αντώνη Ρέμου, η Βόνη Μπόσνια, ήταν εκεί. Ήθελε να κάτσει ωραίο και αυτή λίγο στην καρέκλα του. Ωραίο παιχνίδι αυτό με το κουμπί και πολύ, να γυρνάει η καρέκλα. Πολύ. Νομίζω ως... οι γυναίκες είμαστε και λίγο παιδάκια, έτσι. Είμαστε και λίγο παιδούλες, οπότε... Θα τη άρεσε σίγουρα αυτό. Το απόλαυσε. Το απόλαυσε. Έτσι. Περαδόθηκε. Έκανε και τα παιχνίδια με τα πόδια, ήταν. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα που είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Mm-hmm. Να πούμε μόνο γρήγορα αναφορικά ότι στο govastileto.gr έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τα γενέθλια τη Μισελ Ομπάμα, η οποία έκλεισε τα 50. Τα 50. Έγινε 50 χρονών η πρώτη κυρία τη Αμερική, η Μισελ Ομπάμα. Έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στη μόδα με το στυλ τη πρώτη κυρία. Ναι, διαλέξαμε τι 20 καλύτερες εμφανίσεις τη. Έχουμε και την Beyoncé. Η Beyoncé ήταν εκεί, ναι. Η οποία ήταν εκεί. Πόσο χρονών είναι η Beyoncé? Η Beyoncé είναι 33. Α, είναι μικρή. Είναι 33. Είναι πολύ μικρή. Αλλά δεν είπα ότι είναι 50, αλλά θέλω να πω. Η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Μπαράκ Ομπάμα και την σύζυγό του. Τους έχουμε δει και σε άλλες εκδηλώσεις την Beyoncé με τον Jay-Z να βρίσκονται στο πλευρό τους. Έδωσαν και αυτοί ανάμεσα στους καλεσμένους, στους λίγους, το παρόν στο πάρτι γενεθλίων της Μισελ Ομπάμα. Και μάλιστα τραγούδησε κιόλας. Δεν πήγε μόνο εδώ στις ευχές της. Τι ωραία, να έχει γενέθλια και να σου τραγουδάει η Beyoncé. Mm-hmm. Πολύ μ' αρέσει. Η οποία έκλειψε και τις εντυπώσεις να πούμε, διότι εμφανίστηκε αρκετά με ένα αρκετά σεξι φόρεμα. Με ένα αρκετά σεξι φόρεμα, να πούμε ότι είχε αδυνατήσει πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να ζήλεψε η Μισελ. Λες να ζήλεψε. Δεν ξέρω να μετάνιωσε για την εμφάνιση αυτή. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr και να δείτε όλο το ρεπορτάζ και το φωτορεπορτάζ σχετικά με το πάρτι γενεθλίων που έδωσε η Μισελ Ομπάμα. Να δείτε και την Beyoncé εδώ. Βλέπουμε και το παιδάκι, το μικρό. Τα βλέπουμε όλα στις φωτογραφίες. Mm-hmm. Λοιπόν, μπείτε και δείτε το. Αγγελική, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η συνέχεια σήμερα για εσάς στο govastileto.gr με το ρεπορτάζ που τρέχει και τα θέματα που ανανεώνονται συνεχώς. Να πούμε ότι έχουμε και ένα καινούριο διαγωνισμό επάνω. Mm-hmm. Έχουμε για προσκλήσεις. Αγαπάμε όλοι το Μάρκος Έφερλι και το govastileto.gr σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή και να πάτε στο Rex να δείτε την φετινή μουσικοθεατρική παράσταση One Mark Show. One Mark Show. Λοιπόν, μπείτε στο govastileto.gr, αφήστε απλά ένα σχόλιο με τα στοιχεία σας και μπαίνετε στην κλήρωση όπως άλλωστε κάθε εβδομάδα έχουμε κάθε και έναν άλλο διαγωνισμό για σας. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Γεια σας.